Θάνατο, μια φωνή αντυχή, θάνατος και όχι σκλαβιά. Οι γυναίκες σταμάτησαν απότομα να μιλάνε και κοιτάχτηκαν έμπονα. Και πώς βρέθηκες μόνη σου στα καράβια? Μεγάλωσα σε σπίτι γεμάτο με αγόρια και έμαθα όλες τις ανδρικές δουλειές. Ο πρώτος μου άντρας ήταν καραβοκύρης. Σαν πέθανε, μου άφησε δυο μικρά μπρίκια και τρία παιδιά. Καρνούλα, στο μεταλλογό της οδού Νικοδήμου. Και ο χωροφύλακας, ξέροντας πως είμαι η Ηλέκτρα Αποστόλου, να μου λέει: Ποιος σας είπε να μην κάνει? Λέλα Καραγιάννη, πρόσεξε καλά. Σου δίνω δύο λεπτά προθεσμία για να μου απαντήσεις αυτά που σε ρωτώ. Διαφορετικά θα εκτελέσω τώρα, εδώ μπροστά. Περιγράφουν την κατάσταση. Χαμηλά μεροκάματα, ακατάλληλες συνθήκες εργασίας, καμιά διανομή τροφίμων, τρομοκρατία εργοδότη και επιστάτη. Αν παρέσετε τα παιδιά, ποιους λέμε? Εμείς αν θέλετε μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Αύριο θα σας φέρουμε ένα υπόμνημα. Όπου θα γράφει τι πρέπει να ζητήσετε.